Συζήτα 67 ψαλμός στη σελίδα 542. Συζήτα ψαλμός 67 ψαλμός σελίς 542. Συζήτα 67 ψαλμός σελίδα 542. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς. Να επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς. Διαναγνωριστεί εν τη γη η οδός σου. Εν πάση της έθνεσιν η σωτηρία σου. Ας εϊμνώσει η λαή Θεέ, ας εϊμνώσει πάντες η λαή. Ας εφρανθώσει και ας αλλαλάξωσιν τα έθνη, διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις εσύ οδηγήσει. Ας εϊμνώσει η λαή Θεέ, ας εϊμνώσει πάντες η λαή. Η γη θέλει δίδει τον καρπόν αυτής. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός ημών. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλουσι φοβηθεί πάντα τα πέρατα της γης. Αμήν. Ένας ψαλμός χωρίς υπογραφή ανθρώπινη. Ένας ψαλμός από έναν ψαλμοδό, γραμμένος όμως από το Πνεύμα το Άγιο. Ένας ψαλμός που όπως είναι γραμμένο, επειδή εμείς δεν εξεύρωμε το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει, γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο υπερμεσητεύει υπερημών διαστεναγμών αλαλήτων, επειδή ο ερευνώντας καρδίας Θεός των ανθρώπων εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων όλων. Ένας ψαλμός λοιπόν προσευχής, ένας ψαλμός λατρείας, δοξολογίας, έκφρασης του φρονήματος του Θεού μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο προσεύχεται μέσα από τον ψαλμό αυτό στον παντοδύναμο Θεό. Μέσα λοιπόν από την προσευχή αυτή, γιατί είναι προσευχή, μέσα από την προσευχή την εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου προς τον παντοδύναμο Θεό, μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός μέσα από το θεόπνευστο λόγο Του να κατανοήσουμε δια του φρονήματος του Πνεύματος του Αγίου το φρόνημα του Θεού, την αγαθή βουλή του Θεού, να κατανοήσουμε την πρόθεση του Θεού, το θέλημα του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να κατανοούμε ο Θεός τι θέλει, ώστε γνωρίζοντας ο Θεός τι θέλει να προσευχόμαστε και εμείς κατά το θέλημα αυτού, έχοντες παρησία, ώστε ό,τι αν ζητώμεν καθώς είναι γεγραμμένο κατά το θέλημα αυτού, εξεύρωμε ότι μας ακούει, και όταν μας ακούει λαμβάνουμε οτιδήποτε αν ζητώμεν. Μέσα λοιπόν αυτό το ψαλμό φαίνεται το φρόνημα του Θεού, το θέλημα του Θεού, η πρόθεση του Θεού, η ευδοκία του Θεού, το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε με άλλο τρόπο παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί ακόμη είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός απεκάλυψε σε μας δια του Πνεύματος του Αγίου τα βάθη του Θεού. Τα βάθη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να τα αναγνωρίσει, να τα κατανοήσει μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, ιδιαίτερα δε μέσα από το Λόγο του Θεού, όταν το Πνεύμα το Άγιο όπως τώρα προσεύχεται στον παντοδύναμο Θεό ζητώντας κατά το θέλημά Του υπερ πάντων των Αγίων. Ο Θεός φωνάζει λοιπόν ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας μέσα από το στόμα του ψαλμοδού, του ανώνυμου, και ευχαριστούμε το Θεό για την ανωνυμία του ψαλμοδού αυτού. Ο Θεός να μας πλαχνιστεί
και σπλαχνιζόμενος να μας ευλογήσει, ο Θεός να φανερώσει το πρόσωπό Του σε μας. Τι άλλο να θέλουμε, τι άλλο να θέλει ένας άνθρωπος του Θεού από το να απολαμβάνει δια το σπλάχνον, δια της αγάπης του Θεού, την ευλογία του Θεού και να έχει αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού, του προσώπου του Θεού και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Αυτό ζητάει και ο Απόστολος Παύλος, αυτό ζητάνε όλοι οι Άγιοι του Θεού και αυτό είναι το απαραίτητο να ζητάμε κι εμείς. Σπλαχνίσου μας Κύριε, γιατί αν δεν μας σπλαχνιστείς δεν αξίζουμε να μας ευλογήσεις. Σπλαχνίσου μας Κύριε, γιατί είμαστε ανάξιοι της ευλογίας Σου. Σπλαχνίσου μας Κύριε και αποκάλυψέ μας, φανέρωσέ μας το πρόσωπό Σου και τη δύναμη της Αναστάσεώς Σου. Αλλά τώρα έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας φανερώσει γιατί το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται να ευλογήσει ο Θεός το λαό Του. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής αυτό το οποίο μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού και να το δούμε αναλυτικά, γιατί αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα. Ο τελικός αποδέκτης της ευλογίας του Θεού, ο Θεός δεν θέλει να είναι ο λαός Του, ο οποίος προσεύχεται, αλλά ο λαός Του θέλει να είναι ο αγωγός των ευλογιών σε όλα τα έθνη. Αυτό είναι το φρόνημα που αποκαλύπτει, του Θεού που μας αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά είναι τα βάθη του Θεού, τουλάχιστον για αυτό το θέμα που μας αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ζητάει το Πνεύμα το Άγιο να μας ευλογήσει ο Θεός για μας, αλλά ζητάει να μας ευλογήσει ο Θεός για τους άλλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που είναι το φρόνημα του Θεού, το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, το θέλημα του Θεού. Ευλόγησέ μας για τους άλλους. Κάνε μας αγωγό να μεταφερθεί η δική Σου ευλογία μέσα από μας σε όλα τα έθνη, σε όλους τους άλλους ανθρώπους, που μέσα σε αυτούς τους όλους τους άλλους ανθρώπους περιλαμβάνονται πρώτα η οικογένειά μας, ύστερα η συγγένειά μας, ύστερα το άμεσο περιβάλλον μας, το πιο μακρινό έως το πιο απόμακρο. Δεν είναι ο Θεός προσωπολήπτης και λέει θα σε ευλογήσω για σένα, αλλά θέλω να ευλογήσω όλα τα έθνη και είναι πολύ χαρούμενος γιατί βρήκε εσένα. Αλλά εάν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την κατανόηση, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, για το Θεό, θα το πω λίγο χοντρά, είναι άχρηστος, γιατί δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σαν αγωγό μεταφοράς, έκχυσης της ευλογίας, της σωτηρίας στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι η πρώτη συνέπεια. Η δεύτερη συνέπεια είναι γι' αυτό και ο Θεός δεν θα σε ευλογήσει. Ας το δούμε όμως πώς το περιγράφει στίχο-στίχο το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον αγωγό, μέσα από τον λόγο τον αψευδή και θεόπνευστο του Θεού, το φρόνημα του Θεού. Ο Θεός να μας πλαχνιστεί, κατά χάριν δηλαδή να μας ευλογήσει και να μας φανερώσει το πρόσωπό Του. Γιατί? Για να γνωριστεί στη γη η οδός Σου, που είναι ο Χριστός, και σε όλα τα έθνη σωτηρία Σου διά του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό προσεύχεται ο Παράκλητος να μας πλαχνιστεί και να μας ευλογήσει. Για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την οδόν Σου, που είναι ο Χριστός, και τη σωτηρία Σου, που είναι διά του Ιησού Χριστού. Κύριε, κάμε, και απευθείας τώρα προσεύχεται, κάμε Κύριε να σε υμνούν όλοι οι λαοί και κάμε Κύριε να εφραίνονται με επίγνωση
και να λαλάζουν όλα τα έθνη, διότι εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να κρίνεις όλους τους λαούς εν ευθύτητη και να οδηγείς όλα τα έθνη στη δικαιοσύνη σου. Σαν τιμένας, σαν τσομπάνι, σαν βοσκός. Κάμε λοιπόν Κύριέ μου, φωνάζει ο ψαλμωδός, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, φωνάζει ο παράκλητος με τα χείλη του ψαλμωδού. Ας σε υμνώσει Κύριε, κάνε να σε υμνούν οι λαοί Θεέ μου, ας σε υμνούν όλοι οι λαοί. Και τώρα φτάνει στο συμπέρασμα του Πνεύματος του Αγίου. Μετά από αυτήν την προσευχή με επίγνωση. Μετά από αυτή την προσευχή κατά το φρόνημα, κατά το θέλημα, κατά την πρόθεση του Θεού. Αυτές οι προσευχές ακούγονται. Δεν ακούγονται οι προσευχές που αφορούν το πρόσωπό μας. Ακούγονται οι προσευχές που αφορούν μέσα από το πρόσωπό μας τη χάρη και την ευλογία του Θεού στους άλλους. Πολλές φορές έχουμε πει ότι όταν προσεύχεστε για τους άλλους, ο Θεός ακούει τις δικές σας προσευχές. Το συμπέρασμα λοιπόν και το αποτέλεσμα της προσευχής αυτής που ζητάει να τους ευλογήσει ο Θεός για να μεταφερθεί η ευλογία τους και σε όλα τα άλλα έθνη. Η γη ύστερα από αυτό θα δώσει τον καρπό της. Γιατί? Επειδή θα μας ευλογήσει ο Θεός. Να το αποτέλεσμα. Θα καρποφορήσει η γη και θα ευλογήσει εμάς ο Θεός. Να το ξαναπώ αυτό αδερφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό είναι. Θα καρποφορήσει η γη. Θα φέρει καλό καρπό η γη. Θα δοξαστεί ο Θεός, θα σωθούν πολλοί άνθρωποι. Γιατί ο Θεός θα ευλογήσει εμάς. Γιατί δεν μας ευλογεί εμάς για μας, αλλά ευλογεί εμάς για τους άλλους. Να το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Παράκλητου. Δεν ζητάω για τον εαυτό μου, αλλά ζητάω μέσα από τον εαυτό μου για όλους τους άλλους. Δηλαδή, δώσε μου λόγια, ευλόγησε με Κύριε, να ομολογήσω καθώς πρέπει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Κάμε χάρη στη ζωή μου Κύριε, για να είμαι φως μέσα στον κόσμο αυτό. Ευλόγησε με Κύριε, για να είμαι αλάτι μέσα στον κόσμο αυτό. Ευλόγησε με Κύριε, για να λαλώ, σαν να λαλώ λόγια Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όχι, ευλόγησε με Κύριε για να αυξηθούν τα αγαθά μου. Ευλόγησε με Κύριε για να ευλογηθεί η οικογένειά μου. Ευλόγησε με Κύριε για να πάει καλά η δουλειά μου. Σε αυτή την προσευχή δεν απαντάει ο Θεός, αδερφοί. Σε αυτό το φρόνημα το ανθρώπινο δεν απαντάει ο Θεός. Γιατί? Γιατί δεν είναι κατά το φρόνημά Του. Δεν είναι κατά το θέλημά Του. Και όταν προσευχόμαστε δεν έχουμε παρησία. Οι προσευχές μας είναι μάταιες, αναποτελεσματικές, χωρίς καρπό. Και η ζωή μας είναι μάταιη, χωρίς καρπό. Όταν το κυρίαρχο πρόσωπο της πνευματικής μας ζωής είναι ο εαυτός μας, άντε και η οικογένειά μας. Όταν όμως το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή μας είναι ο Χριστός και το θέλημά Του, τότε ο Θεός ευαρεστούμενος λέει βεβαίως η γη σου θα καρποφορήσει, ό,τι σπέρνεις θα φυτρώσει, γιατί θα έρχεται πότισμα άνωθεν. Ό,τι φυτρώνει θα καρποφορήσει, γιατί θα έρθει η ετός εκ του ουρανού, γιατί ο Θεός θα συνεργάζεται με σένα που συνεργάζεσαι κατά το θέλημά Του. Βεβαίως θα μας ευλογήσει ο Θεός. Βεβαίως θα φοβηθούνε αυτόν τον Θεό όλα τα έθνη, γιατί ο Θεός ευλόγησε ημάς. Αμήν.